Φίλες μου, καλησπέρα για άλλη μια φορά. Θα δείτε στο τωρινό βίντεο τα ψώνια που έκανα από το σούπερ μάρκετ, γιατί μια κοπέλα από κάτω μου έγραψε ότι της αρέσει γενικότερα να βλέπει σούπερ μάρκετ hauls, οπότε αποφάσισα να κάνω άλλο ένα βιντεάκι με σούπερ μάρκετ για να δείτε τι προϊόντα ψώνισα. Έχουμε και τη μικρή Ζουζουνόλ μαζί μας, έχουμε παρέα, την έχω δίπλα μου και κάθεται. Για να μην πέσει κάτω, γιατί έχει αρχίσει και εκτός ότι μπουσουλάει, σηκώνεται και λίγο μόνη της, μην βρεθεί το μωρό κάτω και τρομάξω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα σας τα πω μία στα γρήγορα, γιατί η μικρή θα φάει σε λιγάκι και θα μας φάει όλους εδώ μέσα. Λοιπόν, έχω πάρει κάμπελ για οφιλέτ, αυτό είναι μπακαλιάρος και το έχω πάρει από τον Ατλαντικό ωκεανό συγκεκριμένα, με την ένδειξη, αυτή είναι εδώ πέρα που βλέπετε, FAO 27,1 από τον Ατλαντικό ωκεανό. Οι μανούλες να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Αποφεύγουμε ψάρια Ειρηνικού και Ινδικού ωκεανού. Επίσης, ο συζυγούλης πήρε 2 ζευγάρια καλτσούλες. Πήρα αυγουλάκια και τη μικρουλίνα ελευθέρας βοσκής, γιατί αύριο κάνουμε εισαγωγή. Πήρα ένα καπουτσίνο με καραμέλα, το οποίο έχω να πιω πάρα πολύ καιρό, γιατί όταν ήμουν έγκυος δεν έπινα τέτοιο, δεν ήθελα να πίνω τέτοια έτσι περίεργα με ζάχαρες και αυτά. Αλλά τώρα θέλω, βρε αδερφή, να το πιω το καπουτσινάκι έτσι λιγάκι. Πήρα κιμά που θα κάνω μπιφτέκια και θα κάνω και για τη μικρούλα μπιφτέκια. Πήρα, τι άλλο πήρα, πάπρικα μπρούστ, γαλοπούλε κλασική που αρέσει πάρα πολύ στο συζυγούλι. 2 καροτάκια για τη μικρούλα. Ξεκίνησα να... Είπα να βάλω στη διατροφή μου κοινόα και θα βάλω και στη μικρή να τρώει. Θα της κάνω μπιφτέκια με κοινόα μέσα, όσο πιο υγιεινά γίνεται να τρώμε. Αυτό εδώ πέρα είναι για την τουαλέτα, για το μπάνιο. Ξέρουμε γιατί λεκάνη μέσα που έχει αυτό το μπλε υγρό και μυρίζει ωκεανός, όπως βλέπετε. Να μυρίζει το μπάνιο μας θαλασσίτσα. Πήρα πιπεριές γιατί σκέφτομαι να κάνω... άστο αυτό, Ζουζουνέλ, άστο αυτό, βρε. Πήρα πιπεριές, γιατί σκέφτομαι να κάνω ρύζι ή κοινόα με πιπεριές και κοτόπουλο, στήθος κοτόπουλου. Πήρα μπουτάκια από κοτόπουλο για να κάνω, πώς το λένε, πατάτες με κοτόπουλάκι στο φούρνο, μπουτάκια. Πήρα ψωμάκι του τόστ και αυτή τη φορά πήρα μιντρόγκεν, τώρα τι είναι αυτό. Είναι πιο υγιεινό πάντως από το λευκό ψωμί που παίρναμε συνήθως. Παγωτό, τυράκι, 17% νομίζω έχει αυτό μέσα, δεν θυμάμαι. Πήρα και στήθος από κοτόπουλο για να κάνω το ριζότο που σας είπα, είμαι κοινός θα το κάνω. Άλλα 4 παγωτάκια γιατί γενικότερα τρώμε πάρα πολύ παγωτάκια. Πήρα φρυγανιές, σκοπεύω να τρώω πιο πολύ φρυγανιές με ταχίνι και μέλι. Γενικότερα το θέλω αυτό, μου αρέσει η φρυγανιά το πρωί. Γάλα, αγελαδινό, ξέρω πολλές δεν πίνετε αγελαδινό γάλα, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Σάλτσες, γιατί σκοπεύω να κάνω φασολάκια για τον συζυγούλη. Και άλλο ένα πακέτο φρυγανιές. Επίσης πήραμε και ουίσκι, γιατί ο συζυγούλης του αρέσει το Σάββατο βράδυ να πίνει ουισκάκι μαζί με τον πιτό γυρό του. Γουστάρι, τρελά, φιστικάκια, PlayStation και δεν συμμαζεύεται. Αυτά είχα να σας δείξω για τα ψώνια μου, δεν πήρα πάρα πολλά πράγματα, γιατί όμως, θα σας πω αμέσως γιατί. Δεν πήρα πάρα πολλά πράγματα διότι μένουμε στον τέταρτο όροφο, χωρίς ασανσέρ. Το οποίο σημαίνει ότι ο συζυγούλης θα πρέπει να πάρει όλα τα πράγματα πάνω για να κουβαλήσω εγώ τη μικρή. Επίσης, επειδή δεν θέλω να μένω μέσα στο σπίτι συνέχεια, θέλω να πηγαίνω ξανά στο σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να έχω κίνητρο να βγαίνω από το σπίτι με τη μικρή και ταυτόχρονα να μην σαπίζω και μέσα στο σπίτι. Αυτά είχα να σας πω. Το μαλάκι, όπως βλέπετε, το ανέβασα πάνω και το ψιλομετάνιωσα, γιατί κάνω, έξω έχει κρύο, πρέπει να έχει γύρω στους 12 βαθμούς. Φοράω και τη ζακετούλα μου εκεί πέρα, θα πέσεις κάτω μικρουλίνα μου. Θα πέσεις κάτω, τώρα τελειώνει η μαμά. Πες τα παιδάκια γεια, πως ακούνε. Έλα, πες μπαμπά. Πες μπαμπά, το Σελήν, πες μπαμπά. Ψτ, θα πέσεις βρε. Πες μπαμπά. Δεν μιλάει τώρα, γιατί ντρέπεται. Πες βρε μπαμπά. Πες μπαμπά. Έλα. Φανούλα μου γλυκιά. Έλα.
σας είπε. Λοιπόν, σας αφήνω. Αυτά είχα να σας πω. Θέλω να επισημάνω κάτι για το ψάρι και τις μανούλες. Προσέχετε τι ψάρια δίνετε στα παιδιά σας. Και ειδικά εμείς που ζούμε σε Γερμανία και αυτά που δεν έχουμε έτσι φρέσκο ψαράκι, να προσέχουμε αυτή την ένδειξη, το φάω, έτσι. Σας φιλώ. Σας αγαπώ πολύ. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Το υπόλοιπο δηλαδή. Όπα! Λοιπόν, η μικρή Πινά έπρεπε να φάει και διαφορετικά θα φάει εμένα. Μα φιλάκια πολλά σε όλους! Τσάω!